κίνητρα και τα αντικίνητρα. Τώρα δεν ξέρουμε βεβαίως, δεν έχουμε κάτι επίσημο για να ανακοινώσουμε. Ακόμη την Παρασκευή θα μάθουμε τι μας επιφυλάσσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις που θα πάρει. Συνεχίζονται κανονικά αυτή τη στιγμή τα rapid test, σωστά? Τα rapid test συνεχίζονται κανονικά γιατί ακριβώς υπάρχει πληθυσμός, ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο δεν είναι εμβολιασμένο και θα πρέπει να περνά από αυτούς τους ελέγχους για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε και τις τελευταίες μέρες έχουμε δει αυξημένους αριθμούς θετικών κρουσμάτων. Σίγουρα έχει να κάνει και με τη μεταδοτικότητα του ιού και τις νέες μεταλλάξεις. Αλλά πέραν από αυτό, το βέβαιο είναι ότι αντικατοπτρίζει και τον πληθυσμό ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος. Μάλιστα. Γιατί είναι ακριβώς το 90% των ατόμων που νοσηλεύονται δεν είναι εμβολιασμένοι. Άρα μόνο και μόνο αυτό μας δείχνει τη σημαντικότητα του εμβολιασμού σε αυτήν την προσπάθεια. Πάντως είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται καθημερινά. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις? Κάνουν τεστ για να πάρουν στη δουλειά τους? Θα πρέπει να το έχουν μαζί τους το rapid test? Ή δεν χρειάζεται από τη στιγμή που είναι εμβολιασμένοι πλήρως? Από τη στιγμή που είναι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να διενεργούν rapid test. Ωραία, απαντήσαμε γιατί ήταν μια ερώτηση που λαμβάνω καθημερινά. Όχι. Πότε, δηλαδή εμείς που έχουμε πάρει και τις δύο δόσεις, ρωτάνε πρέπει να κάνουμε για οποιοδήποτε λόγο rapid test? Όχι, αν θέλουν να κάνουν rapid test, αν θεωρούν ότι έχουν εκτεθεί στον ιό, μπορούν να κάνουν rapid test, δεν απαγορεύεται. Αλλά για σκοπούς εργασίας ή διακίνησης σε κλειστούς χώρους, δεν χρειάζεται να διενεργούν τεστ. Υπάρχουν μέρες που είναι πολύ πιο έντονες από κόσμο παρά κάποιες άλλες, κυρία Στυλιανού? Γιατί γενικότερα έχει μειωθεί τώρα η κίνηση, αλλά... Να σας πω, είναι συνήθως όσο κοντεύουμε στο Σαββατοκύριακο που βλέπουμε αυξημένους αριθμούς. Προφανώς είναι τα άτομα που θέλουν να διακινηθούν σε κλειστούς χώρους ή σε χώρους όπου χρειάζεται το Safe Pass. Να σας πω ότι διενεργούμε περίπου σταθερά τις τελευταίες τουλάχιστον 2 εβδομάδες γύρω στις 200.000 ελέγχους εβδομαδιαίως. Άρα δεν είναι και τόσο λίγοι ελέγχοι. Όχι, το βέβαιο είναι ότι αυτό το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και ονομάζεται τεστ ταχείας ανίχνευσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να απομονώσουμε γρήγορα σε μεγαλύτερο βαθμό τα θετικά άτομα. Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι λύση. Ναι. Δεν μπορούμε επάπειρο να διενεργούμε τεστ. Αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε και αυτό το εργαλείο μας έδωσε τον χρόνο, αν θέλετε, μέχρι να έχουμε μια επαρκή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αν πάρουμε συγκριτικά, μας είπατε ότι τις τελευταίες εβδομάδες διενεργείται γύρω στις 200.000 τεστ ανά εβδομάδα. Πριν ένα μήνα ή δύο μήνες, κυρία Στυλιανού, αυτός ο αριθμός πόσος ήταν, έτσι για να καταλάβουμε? Ναι, το μέγιστο που έχουμε διενεργήσει σε μία εβδομάδα ήταν γύρω στις 400.000 τεστ. Άρα διπλάσια. Και αυτό ήταν η εβδομάδα η οποία την επόμενη εβδομάδα θα υπήρχε η άρση των μέτρων των περιοριστικών τις ημέρες του Πάσχα. Άρα τα άτομα είχαν επιλέξει να κάνουν το τεστ. Αν θυμάστε και μια συγκεκριμένη Κυριακή που είχαμε 100.000 ελέγχους, ήταν οι μέρες οι οποίες θα μπορούσαμε πλέον να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Αλλά κατά κύριο λόγο είχαμε γύρω στις 350.000 με 360.000 τεστ. Μάλιστα. Άρα το πλάνο συνεχίζεται κανονικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα χρονικό περιθώριο ή μια ημερομηνία λήξης των rapid test. Δεν έχετε κάτι τέτοιο υπόψη σας προς το παρόν? Σίγουρα θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα προχωρήσουμε, τουλάχιστον εμείς που, αν θέλετε, εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές. Το βέβαιο είναι ότι σε μια πανδημία αλλάζουν και οι τακτικές, αλλάζει και η διαχείριση. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι σταθερό από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με τον κορονοϊό. Νομίζω και εσείς, σαν δημοσιογράφοι, το έχετε αντιληφθεί, γιατί κάθε μέρα έχετε να πείτε κάτι καινούριο. Πραγματικά. Ποτέ δεν είναι τα πράγματα ίδια. Σίγουρα στόχος είναι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε, αν θέλετε, και από τα rapid test.
και θα συνεχιστεί η ζωή μας κατά το μέγιστο σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Και αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Εσείς κάτι θέλετε να μου πείτε, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο και δεν μου το λέτε τώρα. Όχι, όχι. Αν ήθελα κάτι να σας πω, θα σας το έλεγα. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Σήμερα είναι η επιδημιολογική. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν είστε εσείς που παίρνετε τις αποφάσεις προς Θεού. Θα το αφήσουμε μέχρι εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Σας. Κυρία Στυλιανού, τα σημεία τα ανακοινώνουμε, υπάρχουν κάθε μέρα τα σημεία και της επόμενης ημέρας που μπορεί ο κόσμος να πάει να κάνει το τεστ του και βεβαίως είστε εκεί και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποιος ορίζοντας μέχρι να έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ.